Να σας το αφήσω εδώ. Σε ευχαριστώ. Θα μείνεις να σε κεράσουν και εσένα. Και εμένα ποιος θα μου το φέρει. Κάποιον θα βρούμε. Δεν μπαίνω ποτέ εν ώρα υπηρεσίας. Θα υπογράψετε. Τι ώρα σχολάς. Όπως είναι ευαίσθητη η ψυχή και πολύ καλά θα κάνει. Τότε, κάνε επιτέλους το σωστό. Σκάσε μόλι. Δεν ξέρω τι τους έπιασε. Μπορεί να το έκαναν από απόγνωση. Είναι αυτός. Κατηγορούν τη Φέη και το Σταύρο για ληστεία. Τι? Αποκλείεται. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Δυστυχώς υπάρχει βίντεο από την κάμερα. Ναι, τότε πήρα εξιτήριο. Και μετά από αυτό το near death experience, έχω εκτιμήσει λίγο περισσότερο τη ζωή. Τι κάνετε λοιπόν εδώ μέσα? Ελάτε να βγούμε έξω, να παίξουμε στον ήλιο, να χαρούμε τη ζωή. Ορίστε και το δικό σου. Α, τι είναι αυτό? Μήπως να σου κάνω έκπληξη και φέρω ό,τι πιο παγωμένο είχαμε. Ό,τι πιο παγωμένο, γιατί έτσι? Γιατί είσαι πολύ καυτός. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν κρύβεται αυτό, ε. Ναι, γενικώς δεν κρύβεσαι. Δυο τέτοια να σου φέρω ακόμα και ίσως καταφέρω να σε σβήσω. Κοίταξε να δεις, καλύτερα να φέρεις ένα πυροσβεστήρα, γιατί αλλιώς τζάμπα θα παιδεύεσαι. Κόψε κάτι. Καλή ιδέα. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα. Αυτό το αργότερα το περιμένω. Κι εγώ. Τι θα πάρετε? Μου λες, αυτό το παιδί εκεί είναι ο μπαρμαν. Α, εννοείς το παιδί που είναι μέσα στο μπαρ? Δεν θα το πιστέψεις, αλλά ο μπαρμαν είναι. Γεια σου, Γιώργη. Πίσω είναι τα πράγματα. Κατέβα μια ολιά. Στο ίδιο χωριό ζούμε και δεν σε θεωρούμε ποτέ. Έχω δουλειές. Δεν είναι μόνο δουλειά η ζωή. Γιώργη, πρέπει να φύγω. Thank you.